Η Αγία Γραφή. Προσέγγιση και συνοπτική επεξήγηση κάθε βιβλίου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία. Στο όνομα του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύλωσεν εν εμήν, και καθάρισον μας από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέ, και ψυχάσιμον, αμήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρο πολύ που σας βλέπω εδώ στη σειρά των αγιογραφικών μαθημάτων. Παρουσιάζουμε την Παλαιά Διαθήκη με απλότητα, για να γίνει καταληπτή. Όπου είναι ανάγκη, παρέχουμε και μερικά ερμηνευτικά για διασάφιση των γραφωμένων και των λεγωμένων. Βρισκόμεθα στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, στο 31ο κεφάλαιο, που ομιλεί για τη φυγή του Ιακώβ από τη Μεσοποταμία. Είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας ότι ο Ιακώβ εκμεταλλεύτηκε την απουσία του πεθερού του, του Λάβαν, από την οικία, γιατί είχε πορευθεί, λέγαμε, για την κουρά των προβάτων, των ποιμίων του, και διαρκούσε αυτό το διάστημα ημερών. Αυτό το διάστημα εκμεταλλεύτηκε ο Ιακώβ για να φύγει μετά τη συνοδεία αυτού, μετά των δύο γυναικών του, των σκηνών του κτλ., των τέκνων, των ποιμίων του, να φύγει από τη Μεσοποταμία πορευόμενος προς την Χαναάν, στην πατρίδα του, γιατί εκεί η γη επαγγελίας ανήκει, λέγαμε, στην καλή γραμμή, είχε λάβει τα πρωτοτόκια, από αυτόν θα ήταν οι επαγγελίες, τέκνα του Ιακώβ κλπ., από αυτόν ο Μεσσίας. Δηλαδή υπόσχεσαι ότι θα πάρουν τη Χαναάν. Μάλιστα. Έλαβε μάλιστα ο Ιακώβ, λέγαμε σε κάποιο προηγούμενο μάθημά μας, υπόσχεση που είχε λάβει και ο Αβραάμ. Τη μεσιανική ειδικότερη προφητεία. Λοιπόν, αφού έφυγε κρυφά ο Ιακώβ, καταδιώκεται τώρα από το Λάβαν, ο οποίος επέστρεψε από την κορά του ποιμίου του και είδε ότι αποουσιάζει ο Ιακώβ και οι θυγατέρες του. Λοιπόν, ο Λάβαν απεφάσισε να καταδιώξει τους φυγάδες και το έκανε. Τους έφτασε στην ορεινή περιοχή της Γαλαάδ. Όρη Γαλαάδ. Και βέβαια ήταν αναχώρηση ημερών. Χρειάστηκε ημέρα σπορ για να φτάσει μέχρι εκεί. Ναι. 10 περίπου μέρες για να φτάσει τον Ιακώβ. Όμως ο Θεός δεν άφησε το Λάβαν να κάνει κακό στον Ιακώβ, γιατί του παρουσιάστηκε στον ύπνο του. Αν και δεν ήταν ορθόδοξος, να πω, δεν ήταν στην καλή. Ήταν Ισραηλίτης. Τώρα αυτό αποτελεί ένα θέμα. Μάλλον είχε πίστη, γιατί από εκεί προήρθε ο Αβραάμ. Είχε πίστη, αλλά θολύνει με μειγμένη με τα είδωλα, όπως φαίνεται από την αυτή, από την κόρη του, τη Ραχήλ, που έκλεψε τα είδωλα του πατρός του. Χρησιμοποιούσε, όπως και σήμερα οι χριστιανοί μας. Είναι βαπτισμένοι στην Αγία Τριάδα, αλλά πάνε και στην αυτή, και στη Μάγισσα, και στον κατάβολο των πατρών κλπ. Λοιπόν, πάντως η Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζει περιπτώσεις που αποκαλύπτει και σε αλλοεθνείς, όπως ο Ναβουχοδονόσορ για παράδειγμα, είδε τα όνειρα για το μέλλον του Φαραώ. Ναι, ναι. Και εδώ παρουσιάζεται λοιπόν στο Λάβαν, αποκαλύπτεται στο Λάβαν, του παρουσιάζεται στον ύπνο του, στο όνειρό του, και του είπε να μην πει κακό, καλό ή κακό, στον
στον στον Ιακώβ. Τώρα πώς το ερμηνεύσουμε αυτό, να μην πει καλό ή κακό. Σημαίνει να μην τον εμποδίσει. Θα το ερμηνεύσω έτσι γενικά. Δηλαδή να μην αναγκάσει τον Ιακώβ να επιστρέψει πάλι στη χαρά. Ούτε με βία, ούτε με ελκυστικά λόγια. Βία είναι το κακό, ελκυστικά λόγια είναι το καλό. Καλή δεν είναι η ερμηνεία αυτή? Νομίζω καλύτερη. Γι' αυτό τώρα, αφού έλαβε τέτοια εντολή από τον Θεό, ο Λάβαν μίλησε στον Ιακώβ με καλό τρόπο, υποκριτικά βέβαια. Η διάθεση του ήταν άλλη. Μίλησε με καλό τρόπο, του μίλησε σαν καλός πατέρας που πληγώθηκε βαθιά για την αναχώρηση των παιδιών του. Τώρα να πω το παράπονο του Λάβαν, που το θεωρούσε δίκαιο του, δίκαιο παράπονο, ήταν γιατί ο Ιακώβ αναχωρώντας έκλεψε τους θεούς του. Να λοιπόν, φαίνεται εδώ καθαρά ότι ο Λάβαν δεν είχε καθαρή την πίστη του, όπως την είχαν οι αυτοί, οι προγονοί τους. Ναι, η αδερφή του η Ρεβέκα, ναι. Προγονοί του, ναι, την οποία πίστη εξ αποκαλύψεις πρέπει να έλαβαν. Γιατί από το περιβάλλον δεν την έλαβαν, ήταν εδώ λάτρευαν. Τη Σελήνη δεν ελάτρευαν, εκεί στη Μεσοποταμία. Λοιπόν, την έλαβαν εξ αποκαλύψεως. Εκεί πρέπει να πέσουμε. Λοιπόν, όμως μπορούμε να πούμε ότι ο Ιακώβ πιθανόν να προέτρεψε το Λάβαν να εγκαταλείψει την ειδωλολατρεία. Έμεινε πόσα χρόνια εκεί, 14 χρόνια. Έβλεπε το πιθερός του, έχει είδωλα και μαντεύεται από τα είδωλα. Θα πρέπει να του είπε ένα λόγο. Γιατί το υποθέτω ότι θα πρέπει να του είπε? Γιατί τώρα που είδε ο Λάβαν ότι έφυγε ο Ιακώβ και έλειπαν και τα είδωλα, το ερμήνευσε απλά ότι μου τα έκλεψε ο Ιακώβ να τα πετάξει, γιατί συνέχεια μου έλεγε εδώ ότι αυτά είναι ψεύτικα. Και λοιπόν ο Λάβαν δεν ήθελε να τα παραπετάξει, να τα αρνηθεί. Τώρα λοιπόν που το λείπουν από το σπίτι και έφυγε ο Ιακώβ, μου τα πήρε ο Ιακώβ. Εδώ και αυτή την ερμηνεία. Λοιπόν, όμως τώρα, όπως φαίνεται από το κεφάλαιό μας εδώ, ο Ιακώβ δεν γνώριζε τίποτα για την κλοπή των τεραφείμ. Που είχε κάνει, έτσι λέγον, τα οποία είχε πάρει κρυφά η κόρη του, η Ραχήλ. Η γυναίκα. Ορίστε. Η γυναίκα του. Ναι, ναι. Η κόρη του Λάβαν. Ναι. Για το Λάβαν, ναι. Α, ναι. Η γυναίκα του αυτού. Η γυναίκα του Ιακώβ. Γι' αυτό τώρα, και επειδή ο Ιακώβ ήταν βέβαιος ότι δεν τα πήρε ούτε αυτός ούτε η οικογένειά του, ούτε κανείς από την οικογένειά του τα είδωλα, γι' αυτό λέγω πρόθυμα υποτάχθηκε στους νόμους της Μεσοποταμίας. Οι νόμοι αυτοί επέβαλαν θάνατο σε όποιον έκλεβε ιερά αντικείμενα. Είναι ο έκτος νόμος του κώδικος Χαμουραμπή. Να το πω πως το λέει το κείμενο. Καθαρά ο Ιακώβ είπε σε εκείνον που θα βρεις τους θεούς σου να μην ζήσει, είπε στον πεθερό του Λάβαν. Πραγματικά έτσι έγινε με τη Ραχήλ. Ο λόγος αυτός του Ιακώβ, σε όποιον βρεις τους θεούς σου να μην ζήσει, όπως το λέγει ο Προκόπουλος, αλλά είναι εξειδικευμένο σε μερικά πράγματα. Προορίσιος είναι, επειδή είμαι λένε η Ραχήλ αποθνίσκην εν το τίκνο τον Βενιαμίν.
Πραγματικά η Ραχήλ πέθανε. Δεν βρήκε μένω ο Λάβαν τα ίδρα στη Ραχήλ, αλλά επειδή έδωκε όρκο αυτός ο Ιακώβ, εξεπληρώθηκε αυτή η προφητεία του, σαν προφητεία. Ο Λάβαν λοιπόν, όπως μας το λέει το κεφάλαιό μας, άρχισε να ψάχνει τις σκηνές του Ιακώβ και των γυναικών του, για να βρει τα αγαπητά του, τα λατρευτά αγάλματα των θεών του. Η Ραχήλ, που είχε τα κλεμμένα αυτά είδωλα, τα έβαλε στις σακούλες του Σαμαριού, της Καμήλας, και κάθισε πάνω σε αυτά. Θα ήταν μικρά κιόλας, ε. Ορίστε. Θα ήταν μικρά, λέω. Ναι, ναι, έτσι φαίνεται. Για να μπορεί να χρησιμοποιούν μικρά γραμματάκια όπως έχουμε και εμείς. Έχουμε, όχι όπως εμείς έχουμε. Ναι, χρησιμοποιούν μερικά μπιζού, τέτοια γραμματάκια μικρά για, έτσι, για στολισμό των σπιτιών. Κάπως έτσι θα ήταν. Τώρα στον πατέρα της ο Λάβαν που πήγε να ερευνήσει και αυτήν προφασίστηκε ότι τη συμβαίνουν τα συνηθισμένα έμεινα των γυναικών και γι' αυτό δεν μπορεί να σηκωθεί. Έτσι ο Λάβαν το σεβάστηκε αυτό, ο πατέρας, και δεν ερεύνησε το μέρος που καθόταν η Ραχήλ, γιατί πίστευε ότι θα μολυνθεί. Άκου πονηριά για αυτή, πίστευε ότι θα μολυνθεί λόγω της καταστάσεως της. Η αποτυχία αυτή του Λάβαν να βρει τα είδωλά του, έκανε τον Ιακώβ να επιτηθεί πολύ εναντίον του και να παραπονεθεί έπειτα για την έρευνα που του έγινε και για τη σκληρότητά του κατά τα χρόνια που δούλευε κοντά του, τα 14 χρόνια. Λοιπόν, να πω με αυτό που είδαμε τελευταία, ότι εδώ στην περικοπή μας αυτή βλέπουμε τον εξευτελισμό των ειδώλων. Αφού τα βλέπουμε να τοποθετούνται κάτω από τη γυναικεία καθαρσία. Εκεί τους χρειαζόταν. Πάει. Ειδώλα ήταν. Ο Λάβαν τώρα ησύχασε, να πω, από τις δίκαιες κατηγορίες του Ιακώβ εναντίον του και πρότεινε μια ειρηνική συνθήκη. Η συνθήκη αυτή ήταν η εξής: ανοίγειραν μία στήλη, ματσεβά λέγεται εβραϊκά η στήλη, ένα μνημείο, και αυτό το μνημείο θα ήταν σημείο διαθήκης, σημείο ειρηνικής συνθήκης. Το μνημείο αυτό έγινε από σωρό λίθους, λίθων, γύρω από τη στήλη αυτή. Στήλη ανοίγειραν, αλλά και γύρω από τη στήλη, ναι, σωρό, μνημείο ολόκληρο. Αυτό θα ήταν ένα σύνορο για τους Ισραηλίτες και τους Αραμαίους. Οι Ισραηλίτες είναι ο Ιακώβ, Αραμαίοι είναι ο Λάβαν. Γιατί ο Ιακώβ ήταν ο γενάρχης των Ισραηλιτών, γι' αυτό τον είπα ως Ισραήλ. Και ο Λάβαν ήταν ο γενάρχης των Αραμαίων. Αυτό το σύνορο... Το Συρίων που λέμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Τι περιοχή. Αυτό το σύνορο θα χώριζε τις περιοχές των δύο λαών. Και τώρα, για να χαραχτεί βαθιά στο νου μας το σύνορο αυτό, γι' αυτό κάθισαν, έφαγαν και έπιαν στο μέρος αυτό. Έγινε δηλαδή ένα συμπόσιο. Ο ένας, ο Λάβαν, ονόμασε το σωρό των λίθων βουνό της μαρτυρίας και ο άλλος, ο Ιακώβ, το ονόμασε βουνό Σμάρτης. Τώρα στη μετάφραση δεν φαίνεται να διαφέρει η ονομασία αυτή.
στο αρχικό όμως κείμενο φαίνεται αυτή η διαφορά, η γλωσσική διαφορά των δύο ονομασιών, γιατί μια είναι συριακή και άλλη είναι ισραηλιτική έκφραση. Ο Λάβαν ονόμασε το σωρό Ιεγάρ Σαγαδουφά και ο Ιακώβ το ονόμασε Γαλεέδ, και οι δύο εκφράσεις σήμαιναν τον ίδιο, το ίδιο πράγμα, ότι ο σωρός αυτός είναι μάρτυρας μεταξύ μας. Δηλαδή σαν να ήταν ένα συμφωνητικό γραμμένο σε δύο γλώσσες, όπως γίνεται και τώρα τα επίσημα συμφωνητικά. Ακόμη ο Ιακώβ, το σωρό αυτό των λίθων, το μνημείο που είπαμε που είναι μνημείο Διαθήκης, το κάλεσε μισπά κατά το εβραϊκό κείμενο, που σημαίνει φρούριο. Δηλαδή, σαν με την ονομασία αυτή να παρακαλούσε το Θεό να φρουρήσει, να διατηρήσει τις ιερές υποσχέσεις του ενός προς τον άλλον, ή και να διατηρήσει, να φρουρήσει ο Θεός το σύνορό του, την επαρχία τη δική του. Τώρα, η μετάφραση των 70 που χρησιμοποιούμε, την ονομασία την απέδωσαν με την έκφραση «όραση», και αποδίδει σχεδόν κατά την ερμηνεία το ίδιο όνομα. Δηλαδή, όραση, ας δει, ας παρατηρήσει ο Θεός τη μεταξύ μας συμφωνία. Λοιπόν, οι όροι τώρα που ο Λάβαν έκανε με τον γαμπρό του, τον Ιακώβ, στη συμφωνία αυτή είναι, πρώτον, ο Ιακώβ να είναι καλός και πιστός σύζυγος των θυγατέρων του, και δεύτερον, ο γαμβρός και ο πεθερός, ο Ιακώβ και ο Λάβαν, να μην διαβούν ποτέ το μνημείο για να επιτεθούν ο ένας εναντίον του άλλου. Τι ωραίο ήταν. Δηλαδή είναι και στους απογόνους. Ναι, στους απογόνους βέβαια. Τι ωραίο ήταν ένα τέτοιο συμφωνητικό όλων των λαών. Καθένας στα σύνορά του, την πατρίδα του. Ναι. Να μην επιτεθεί ο ένας εναντίον του άλλου. Εάν αντέχετε, προχωρούμε λίγο παρακάτω. Η καρδιά του Ιακώβου είναι εν αγώνια, γιατί πρόκειται να συναντήσει τον αδελφό του τον Ισάφ, αυτόν τον Ισάφ που τον εξαπάτησε και τα λοιπά, που το πήρε τα πρωτοτόκια του, και φοβάται την οργή του. Αλλά να πούμε, ο χρόνος όλο το θεραπεύει, δεν είναι ο χρόνος, είναι η χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι που τα θεραπεύει όλα. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο 32ο κεφάλαιο, που μας λέει για τη συνάντηση του Ιακώβου με τον αδερφό του Ισάφ, ή την προετοιμασία καλύτερα για τη συνάντηση αυτή. Ο Ιακώβ, να πω ότι γλίτωσε από τον οργισμένο αδερφό του Ισάφ, και τη γλίτωσε, αυτό το ρήμα μου ήρθε για να πω, γιατί φέρθηκε πολύ ταπεινά, φέρθηκε πολύ έξυπνα, σαν πτερνιστής που είναι, γιατί έτσι ερμηνεύεται το όνομα Ιακώβ, πτερνιστής. Θυμηθείτε παρακαλώ τη γέννη, κατά τη γέννησή του κρατούσε την πτέρνα του αδερφού του. Και με τη χάρη του Θεού, με τον τρόπο του, τον έξυπνο και ιδιαίτερα τον ταπεινό του τρόπο, θα το δούμε τώρα, εξευμένησε την οργή του αδερφού του Ισάφ. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκε να τον καλοκαρδίσει με πλούσια δώρα. Να πούμε ένα σχόλιο ενός ανωνύμου ερμηνευτού που σχολιάζει τη συμπεριφορά αυτή του Ιακώβ. «Ούτω δι περιγίνεσθε των εχθρών μακροθυμία και ευεργεσία και ταπεινοφροσύνη», είπε γάρ, «εξυλάσσουμε το πρόσωπον αυτού εν δώρης». Ο ερμηνευτής λέγει,
ότι τον εχθρό μας πρέπει να τον κατευνάζουμε, να τον γλυκαίνουμε με καλό, με μακρόθυμο τρόπο και με δώρα, με ταπεινοφροσύνη και με δώρα. Ναι. Αυτό έπαιξε και ο Ιακώβ. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα δώρα που έστειλε ο Ιακώβ στον αδερφό του τον Ισάφ, τα έστειλε κατά αραιή φάλαγγα. Θα δείτε τι εννοώ με αυτό που είπα. Το σχέδιό του αυτό ήταν έξυπνο και πολύ συνετό και είχε την εξής έννοια, μυστική έννοια. Να σκεφτούμε ότι ο Ισάφ παρέμεινε με την πικρία ότι ο πατέρας Ισάκ ευλόγησε τον Ιακώβ και αυτόν τον Ισάφ σαν να του καταράστηκε, γιατί του είπε θα είσαι δούλος του αδερφού σου. Γι' αυτό και ο Ιακώβ τώρα, επειδή ο πατέρας του είπε θα είσαι δούλος του αδερφού του, γι' αυτό λέγω και ο Ιακώβ κάνει το παν να δείξει στον Ισάφ να μη φοβάται από τα λόγια εκείνα του πατέρα, γιατί αυτά ήταν λόγια της στιγμής και πρέπει να λησμονηθούν. Και είπε στους αγγελείς που θα προσκόμιζαν τα δώρα να πούν ο δούλος του Ιακώβ, να πούν στον Ισάφ για τον Ιακώβ ότι είναι δούλος ο Ιακώβ στον Ισάφ. Αυτό απαντά σε εκείνο το λόγο του πατέρα Ισάκ στον Ισάφ ότι θα γίνει δούλος του Ιακώβ. Τώρα, αφού ο Ιακώβ... Τα λόγωσε για τους απογόνους. Ναι, τα λόγωσε για τα ίδια τα αδέρφια. Ναι. Αυτό, θα πω τώρα, ότι αφού ο Ιακώβ ονόμασε τον εαυτό του δούλου, τον Ισάφ, τα δώρα έχουν την έννοια φόρου υποτελείας στον Ισάφ. Σαν να του παραχωρεί δηλαδή την περιουσία του. Λοιπόν, γιατί να φοβάται ο Ισάφ ότι έχασε τα πρωτοτόκια, την περιουσία και την εξουσία? Ήταν ένας φόβος αδικαιολόγητος, υπερβολικός φόβος των νεανικών χρόνων. Να τώρα που του προσφέρει με τα δώρα, και είναι πολυτελή τα δώρα, του προσφέρει την περιουσία του ο Ιακώβ στον Ισάφ. Αυτό ήθελε να πετύχει ο Ιακώβ και το πέτυχε με μια ταπείνωση, με μια εξυπνάδα και με μια απάτη συγχρόνως ο πτερνιστής Ιακώβ. Αυτόν τον πτερνισμό δεν τον αντελήφθηκε καν ο Ισάφ, την πονηριά δηλαδή. Και το άλλο να πω, επειδή τα δώρα από τον Ιακώβ στον Ισάφ στέλνονταν επανωτά κατά ραή φάλαγγα, κάθε φορά που κάθε αποστολή του προσκόμιζε και νέο σωρό δώρων, όλο και φτιαχνόταν η καλή του διάθεση του Ισάφ υπέρ του Ιακώβου. Τώρα αυτή η αραιή φάλαγγα, θα πω, είχε και ένα άλλο σκοπό αυτή η προσφορά των δώρων. Αν ο Ισάφ δεν δεχόταν τα δώρα της πρώτης σειράς, αλλά αντίθετα ορμούσε με τους 400 συντρόφους που λέει ο έκτος στίχος του κεφαλαίου μας και κατέσφαζε τους άνδρες του Ιακώβ, η είδηση αυτή θα έφτανε προς τα πίσω που ήταν οι γυναίκες του Ιακώβ και τα παιδιά του, και θα διδόταν έτσι χρόνος να διασώσει την οικογένειά του ο Ιακώβ. Πολύ έξυπνο το τεχνασμά του. Ήταν πανέξυπνο. Ναι, έξυπνο δεν είναι. Τώρα παρακαλώ να πούμε για ένα σπουδαίο στη ζωή του Ιακώβ, για μία θεοφάνεια. Αυτό να πούμε γιατί και να τελειώσουμε. Πολύ ενίσχυσε τον Ιακώβ η θεοφάνεια αυτή. Ο Ιακώβ την ημέρα
είχε στείλει τα δώρα του στον Ισάφ, όπως είδαμε. Και τη νύχτα όλα όσα είχε, την οικογένειά του και τα υπάρχοντά του, τα έστειλε πέρα από τον παραπόταμο Ιαβόκ, και ο ίδιος παρέμεινε στην άλλη όχθη του ποταμού για να είναι μόνος του, να μπορέσει να προσευχηθεί. Ωραίο δίδαγμα αυτό. Κατηδίαν προσεύχεστε, που λέει το Ευαγγέλιο για τον Κύριό μας. Τη νύχτα, πόσο κουρασμένος ήταν την ημέρα από τη διαδρομή, από την αγωνία μήπως ο αδελφός του επιτεθεί εναντίον του και εναντίον όλης της συνοδείας του, και τη νύχτα την αφιερώνει σε προσευχή, και τι προσευχή, μόνος του, έτσι, με ησυχία. Θα προσευχόταν βέβαια, το περιεχόμενο της προσευχής πρέπει να υποθέσουμε, ότι ήταν να πραΐνει ο Θεός την οργή του Ισάφ και να σώσει τον Ιακώβ και την οικογένειά του από την οργή του Ισάφ. Ο Θεός τώρα έδειξε με ζωντανή παράσταση τη δύναμη της προσευχής. Ακούστε παρακαλώ, το τι είναι προσευχή θα μας το πει αυτή η περικοπή, το 32ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, 22ο στίχο και παρακάτω. Να σας πω ότι είναι προσευχή. Είναι μία πάλι με το Θεό. Είναι περίεργος ο ορισμός αυτός. Προσευχή είναι μία πάλι με το Θεό. Ναι, είναι μία πάλι με το Θεό, και το περίεργο είναι ότι στην πάλι αυτή δεν νικάει ο Θεός τον άνθρωπο, νικάει ο άνθρωπος τον Θεό. Να πω το παράδειγμα που μου έρχεται αυτή την ώρα, σαν τον πατέρα, το μεγάλο και το δυνατό πατέρα, που παλεύει με το παιδάκι του, το μικρό, στο κρεβάτι, και κάνει ότι νικέται από το μικρό παιδί και δίνει θάρρος αυτό στο μικρό παιδάκι, έτσι και ο Θεός υποχωρεί στα αιτήματα. Γι' αυτό και η Παναγία με λέγεται γοργοϋπήκος, υπακούει. Μερικοί σκανδαλίζονται για τον όρον υπήκος, που ίδια η Παναγία θέλησε να τον, να τον έχει υπήκος, επειδή η Παναγία είναι ηγουμένη των μοναζουσών, των μοναχών. Δε κυρία αρετή των μοναχών είναι η υπακοή, που πρέπει να κοσμεί το μοναχικό σχήμα μας. Λοιπόν, η Παναγία είναι ηγουμένη των μοναχών και έχει στο άκρο την αρετή αυτή, την υπακοή, και καλείται γόργο υπήκος. Λοιπόν, εδώ η προσευχή, λοιπόν, ξαναλέγω, είναι η πάλι, μια πάλι με τον Θεό. Και ο Ιακώβ εκείνη τη νύχτα, για την οποία μιλάμε, πέραν από τον παραπόταμο Ιαβόκ, εντεύθεν, πάλεσε με κάποιο όν, με θείο όν. Τώρα το αντίστοιχο εβραϊκό ρήμα μεταφράζεται πάλεσε στη σκόνη. Επειδή με τον αγώνα αυτό υψώθηκε σκόνη. Ποιος είναι ο παλέσας με τον Ιακώβ? Στο στίχο, προσέχετε παρακαλώ, είναι λίγο η περικοπή μας. Στο στίχο 24, αυτός ο παλέσας με τον Ιακώβ λέγεται άνθρωπος. Αλλά στο στίχο 28 λέγεται Θεός. Και στο προφήτη Ωσιέ, στο 12ο κεφάλαιο, 3ο και 4ο στίχο, λέγεται και Θεός και Άγγελος. Βγάλε συμπέρασμα. Θεάνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Και άνθρωπος και Θεός. Γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μας ερμηνεύουν ότι αυτός, ο παλέσας με τον Ιακώβ, είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού σε μορφή ανθρώπου. Και το βλέπουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη,
ότι, προσέχετε, η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεοφανιών, γι' αυτό δεν πρέπει να παραθεωρηθεί, δεν έχει καλά λόγια, θυκολογικά λόγια. Καλά λόγια είναι και τα βιβλία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και τα φιλοσοφικά βιβλία. Η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεοφανιών και γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία να την περιφρονούμε. Είναι βιβλίο Ιησού Χριστού, ο οποίος ενεφανίζεται σε δικαίους ανθρώπους, όπως τον Πατριάρχη Ιακώβ, πριν έτη σαρκωθεί με μορφή ανθρώπου ως Άγγελος Κυρίου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, λέγω, ερμηνεύουν εδώ τον παλέστοντα με τον Ιακώβ, που καλείται και Θεός και άνθρωπος και Άγγελος Κυρίου, ερμηνεύουν ότι είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού σε μορφή ανθρώπου. Τώρα, στον αγώνα του Υιού του ανθρώπου, δηλαδή του Χριστού, με τον Ιακώβ, οι πατέρες μας, οι ερμηνευτές, οι σωστοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, πατέρες μας, υπέθεσαν ότι έχουμε μία προεικόνηση του πάθους του Χριστού. Και σε αυτό το πάθος έπαθε ο Χριστός από τους απογόνους του Ιακώβου, για να ευλογήσει το λίμα, το υπόλοιπο των αληθινών Ισραηλιτών. Ωραία είναι αυτή η ερμηνεία. Αξιοπρόσεκτη. Τι γράφω. Η πάλι αυτή του Ιακώβου, του Λόγου του Θεού με τον Ιακώβ, ήταν ένας τύπος της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Πραγματικά, όταν ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού κατέβηκε κάτω στη γη, στη σκόνη της γης, γιατί το κείμενο το εβραϊκό, είπαμε, λέει, ομιλεί για σκόνη, κατέβηκε ο Υιός του Θεού κάτω στη γη, στη σκόνη της γης, το χώμα, στις θλίψεις της ζωής μας, στη μιζέρια μας. Κατάλληλος όμως ερμηνευτές, ευσεβείς ερμηνευτές, η πάλι αυτή του Ιακώβ με το Θεό είναι τύπος, είναι εικόνα της προσευχής. Κατά την προσευχή μας, αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά ο άνθρωπος σαν να παλέει με το Θεό, γιατί του ζητάει επίμονα να του γίνει το αίτημά του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος την προσευχή την ονομάζει τυραννίδα. Ευσεβή όμως τυραννίδα του Θεού. Και είπαμε ότι το καταπληκτικό σε αυτή την πάλη με το Θεό, την προσευχή, νικάει, όπως στην περίπτωσή μας εδώ το βλέπουμε, νικάει ο άνθρωπος στο Θεό και όχι ο Θεός στον άνθρωπο. Στην περικοπή μας, ο Ιακώβ στην αρχή νόμισε τον αντίπαλό του για θνητό, για άνθρωπο, και γι' αυτό έτσι νόμισε, παλεύει άνθρωπο με άνθρωπο και πάλεψε μαζί του όλη τη νύχτα. Όταν όμως ξημέρωσε, ένα απλό άνοιγμα του περιέργου αυτού, να πω, ανθρώπου καταπληκτικού, του μυστηριώδους ανταγωνιστού, ένα απλό άνοιγμα στο πάνω πλατή μέρος του μυρού του Ιακώβ ήταν ισχυρότατο, ήταν πολύ πιο δυνατό από κάθε ανθρώπινη δύναμη, και αυτό ήταν ικανό να κολοβώσει τον Ιακώβ. Και από εδώ και από αυτό γνώρισε ο Ιακώβ ότι δεν πρόκειται περί ανθρώπου, αλλά ο ανταγωνιστής του είναι θειονόν. Παρακαλώ, και εδώ πρέπει να θαυμάσουμε τον Ιακώβ, ότι παρά το τραύμα του, γιατί πόνεσε, δεν άφησε τον αντιπαλό του να φύγει όταν κατάλαβε ότι είναι θειόν, αλλά τον ανάγκασε να τον ευλογήσει. Ευσεβέστατος. Το κατώτερο ευλογείται από το ανώτερο. Και ο Ιακώβ κατάλαβε ότι είναι ο κατώτερος. Παρά το ότι φαινόταν ότι νικούσε τον αντίπαλό του,
κατάλαβα ότι ήταν άντρας εκ των θείων, και έτσι ζήτησε να ευλογηθεί ο Ιακώβ από τον αντίπαλό του, από τον συναγωνιστή του. Τώρα το γιατί ο Ιακώβ ζήτησε να ευλογηθεί από αυτόν τον οποίο νίκησε, έτσι, αυτό πάλι θα το ερμηνεύσουμε χριστολογικά, υποδηλώνει το μυστήριο του πάθους του Χριστού, ότι ο Ισραήλ θα ευλογηθεί από αυτόν που σταύρωσε. Από την πάλη αυτή ήρθε μια μεγάλη πνευματική αλλαγή στον Ιακώβ, και αυτή η αλλαγή συμβολίζεται τώρα με την αλλαγή ονόματος του Ιακώβ, και η αλλαγή αυτή του ονόματος δηλώνει μια νέα σχέση του Ιακώβ με το Θεό. Ο Ιακώβ δεν θα ονομάζεται πλέον έτσι, δεν θα είναι το όνομά του Ιακώβ με την κακή έννοια, γιατί το όνομα Ιακώβ σημαίνει τον απατεών που διέπραξε απάτη, τον πτερνιστή. Αλλά θα ονομάζεται Ισραήλ. Ισραήλ σημαίνει Ιλ, ο Θεός, Ισρά παλαιό, επάλεσε με το Θεό. Τώρα αυτή την έκφραση Ισραήλ, παλαιοί ερμηνευτές την ερμηνεύουν αυτός που είδε το Θεό. Δηλαδή κάνουν αυτή την ομολογία. Ισραήλ, Ισραέλ, αυτός που φάνηκε δυνατός στον Ελ, το Θεό. Και το συμπέρασμα, και θα είσαι δυνατός και στην πάλη σου με τους ανθρώπους. Λέγει ο Θεός στον 28ο στίχο. Σαν να ήθελε να του πει ο Θεός με την αλλαγή αυτή του ονόματος. Γιατί να φοβάσαι τον Ισάβ, εσύ είσαι Ισραήλ. Εσύ είσαι δυνατός με το Θεό και θα φοβηθείς ανθρώπους. Δηλαδή το όνειρό του απήνισε στην αγωνία, την ολιήμερο αγωνία του Ιακώβ. Ολιήμερο και πολυήμερο, γιατί την είχε από πρώτα. Έτσι τώρα με το όραμα αυτό, με τη θεοφάνεια αυτή, διαλύθηκαν οι φόβοι του Ιακώβ για τη συνάντησή του με τον Ισάβ. Και όχι μόνο με τη συνάντηση, αλλά και για τη μελλοντική πορεία της ζωής του. Αγαπητοί μου φίλοι, η διήγηση αυτή περιέχει τρία ενδιαφέροντα σημεία για κάθε Ιουδαίο. Εξηγεί γιατί οι Ιουδαίοι καλούνται Ισραηλίτες. Οι Ιουδαίοι κατάγονται από τον Ιακώβ, καλούνται Ισραηλίτες, στους απόγονους του Ιακώβ, ο οποίος δεν ονομάστηκε Ισραήλ. Δεύτερον, εξηγεί την ονομασία του τόπου Είδος Θεού. Είδος Θεού. Πενιέλ. Ναι. Πενιέλ. Ναι. Από την ονομασία αυτή που εδόθηκε και στον Ιακώβ. Και τρίτον, εξηγεί γιατί οι Ιουδαίοι έχουν το έθιμο να μην τρώνε το ισχυακό νεύρο που βρίσκεται στην άρθρωση του μυρού. Γιατί κατά την πάλη αυτή του Ιακώβ με τον ισχυρό ανταγωνιστή του, το Θεονόν, είπαμε ότι το Θεονόν άνοιξε το πλατή επάνω μέρος του μυρού του Ιακώβ και κολόγωσε το μέρος αυτό, και για τούτο σαράμιση αυτού του γεγονότος οι Ιουδαίοι παρακαλώ δεν τρώνε το ισχυακό νεύρος που βρίσκεται στην άρθρωση αυτή του μυρού. Ο Ιακώβ εκείνη τη νύχτα μόνος του είδε θεοπτία. Εκεί, πίσω από τον ποραπόταμο του Ιαβόκ, ήταν παριχαρής και ευγνώμων στο Θεό για τη θεοπτία αυτή, και γι' αυτό είπε «Είδον πρόσωπον, είδον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον και σώθη μου η ψυχή». Στίχος 30,
παρακαλώ αν το θυμούμε θα το χωρίω αυτό, 32,30 της γενέσεως. Είδων Θεών πρόσωπον προς πρόσωπον και σώθη μου η ψυχή. Ο σκοπός μας είναι να δούμε το Θεό. Κατά πρόσωπο, Θεός και Θεός. Ο ψώμος αυτόν καθώς εστί. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δει το Θεό? Όχι, δεν είναι δυνατόν και να ζήσει, δεν είναι δυνατόν να δει την ουσία του Θεού. Αλλά είπαμε στη σειρά των δογματικών μαθημάτων μας, ο Θεός οράται δια των θείων του ενεργειών. Το ότι ο Θεός είναι μόνο ουσία, το έλεγε ο Βαρλάμ, ο δυτικός Βαρλάμ, ο παπικός Βαρλάμ, εκείνεται το Θεό ουσία μόνο. Ενώ οι πατέρες, ο Παλόγιος του Αβραάμ, ο Άγιος Γρηγόριος του Παναμά, εκείνεται τον Θεό όχι μόνο ουσία, ότι έχει και ακτήσεις ενεργείων και διαμέσου των ακτήσεων ενεργειών οράται ο Θεός κατά την καθαρότητα όμως της καρδίας. Γιατί το Κύριο όμως είπε, μακάρι καθαρή την καρδία και αυτή τον φώναξατε. Σταματώ εδώ, σας περιμένω στο επόμενο μαθημά μας. Ευχαριστώ πολύ. Μη ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Αμήν. Κρυφό σχολείο. Μια προσπάθεια νυχτερινής διδαχής σε χρόνια δύσκολα. Η Αγία Γραφή. Προσέγγιση και συνοπτική επεξήγηση κάθε βιβλίου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.